Έναρξη του πρώτη παιχνιδιά στην Άρση Νταλού σε 7-7 στον ομιλό της 5ης για το Summer League. Αντιμέτωπες είναι η Φαμίλια με τα Πορτοκαλί και οι Underdogs με τα Μπλε. Βασίλης. Αλλά η παιχνίδι και που χάνει την μπάλα, Λεζές. Τετατέτο κλιπ και 1-0. Γρήγορα οι Underdogs ανοίγουν το σκορ. Για το παιχνίδι, σας την μπάλα θα γίνει το σουτ και δεύτερο τέρμα πολύ γρήγορα. 2-0 οι Underdogs, πολύ καλό παιχνίδι στην αρχή, έχουν πιάσει τον ύπνο. Ωραία ο Κωστής, Μαρίνος για τον Μπρέκα, δεν θα κάνει το σουτ, θα κάνει ένα χορευτικό, το σουτ μετά από τον Κωστή. Απόκριση, πάρα όλα αυτά και χάρη από τον Χρήστο, Μαρίνος ξεφεύγει τρομερά, βγάζει και μπροστά στον Κωστή, βγαίνει ο Ρόμπερτ. Βάλα, περάσει η Κόρνερες, είναι δίπλα του και στην κόντρα ο Κλίπ τώρα. Αλλάζει και τον Μπάρι, πάρει στο σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. 3-0, οι Underdogs. Ρεζές και ο Ρουσερός ξανά τον αδείο. Σου του πάρει από όξο τον Κούστα, ποιος βγαίνει μπροστά. Το σουτ, ο Κώστας θα αποκρίσει, σε 16 για το Λεζέ. Ρεζές. Μπάλα. Το πλάι για το σουτ, ο Ρόμπερτ θα δεχτεί τον γκολ εδώ. Επίσης πάει τεχνίδι δίπλα. Βάλα στον Κωστή, το σουτ με τα αριστερό, ο Ρόμπερτ με το πόδι. Πλάι, μάγκια στο Χρήστο. Μπαλά στον Καπουράνη. Κωστή, συμπάλα στα δίχτυα, κανένα πρόβλημα εκεί. Για τον επιθετικό της Φαμίλιας να στείλει μπάλα στα δίχτυα με ένα σουτ στη γωνία. Δεν μπορείς να αντιδράσεις τώρα από τη Σουλωμάνα, δεν περνάει, ο Χρυσοσκόβη. Ο Στις πάει στο Χρήστο, το σούτ, απόκριση. Και ο Στάφριος, τώρα διέχνω. Λεζές αλλάζει για τον Εκλίντ, το σούτ, ο Κώστας. Θα αποκρούσει, η φάση συνεχίζεται. Λεζές, ανοίξει πιο δίπλα. Θα γίνει ένα σούτ απόκριση από τον Κώστα και από κοντά. Μετά ο Πάρης δεν μπορεί να στείλει την μπάλα με κεφάλι, στα αλήθεια. Να δούμε εδώ, ο Σταύρος χάσει το κοντρόλ. Τώρα επιμένει. Κωστής έχει ανέβει από τα πλάγια. Τους περνάει όποιο βρίσκεται μπροστά του. Και πετυχαίνει hat-trick στο σμένο παιχνίδι. Μόνος του. Ξέρω θα το πει η πάσα. Κωστής μπροστά. Και που θα γίνει το πλασέ από τον Καπουράνη. Μεγάλη ευκαιρία. Ο Σερός θα κάνει το λάθος τώρα. Καπουράνη στο τέτα-τέτ. Ξεφεύγει και από τον goalkeeper και η αγγλική ανατροπή θα επιτευχθεί από τις παίκτες της Φαμίλιας. 4-3 μπροστά στο σκοτ. 4-3 Αλέξανδρο, σωστά από μακριά, η μπάλα θα τραντάξει το δοκάρι. 4 πλάγια, κοπή από τον Κωστή καθαρά, ο οποίος πετάγει την μπάλα εντός. 4 από τα πλάγια το σουτ, καμία αντίδραση από τον Ρόμπερτ στην κλειστή του γωνία. 5-3, πραγματικά σταμάτ. Μπάλα την άλλη. Μπράβο ρε μάτια. Θα κοπεί. Μαρίνος. Πάει ξανά παιχνίδι. Το πλάσιο του Μαρίνου. Μπορεί να πάρει. Απόκρουσε. Και βγαίνουμε στην κορία τώρα. Λεζές. Σπάει απ' την άλλη. Ξανά Λεζές. Εκτός σου και να αποκλείσουν εκεί και άλλο ντοξ. Μετά από αρκετή ώρα χωρί θέμα. 6-4. Βγάζει όμορφα την μπάλα. Αλλάξει την άλλη. Έχει δει στο δεύτερο που ήταν ο Καπουράνης και σημειώνει το 7-4 για τη λήξη του πρώτου χρόνου του goalkeeper. Λάθος όμως ξανά. Μαρίνος αυτή τη φορά δεν θα δυσκολευτεί να σκοράρει. Η μπάλα θα δείτε λεπτό μια φορά. Μπάλα δίπλα. Περνάνε πιο μπροστά. Ένα το ξκλίπ μέσα στην περιοχή. Πολύ πολύ γρήγορη απάντηση. Μία συντουσκό από τον κλίπ. Για τους άλλους με τον Κωστή. Κλίπ, βγάζει στο Μαρίνο, έχει από τον Κωστή, βγάζει τον Λεζέ, το κοινωνικό σημείο, έχει μπει μέσα στην περιοχή. Λάθος σκέψη, την παραπέρασε εκτός. Κώστας γεμίζει, ο Καπουράνης κατεβάζει εξαιρετικά, θα κάνει και το σουτ και θα πετύχει ένα πολύ όμορφο τέρμα. Κανένα περιθώριο ξανά για τον Ρόμπερτ, ο οποίος
δεν μπορείς να κάνει κάτι σε αυτό το πολύ ωραίο αριστερό. Και γρήγορα Αλέξανδρος είναι ασούτ ο Κώστας, δεν θα μπορέσει να μπλοκάρει σωστά την μπάλα και να έχουν μειώνουν οι underdogs. Ξανά το σπουλ. Κλίτς πάει και δίπλα. Με το σουτ του Κλίτς ο δοκάρι θα σταματήσει. Άρχισε εδώ η ομάδα. Ξανδρός πετάει το Καπουράνης. Ανέβαμε την μπάλα ρε παιχνί. Φεύγει ο Παπαμαρίνος. Και για να δούμε τώρα, δύσκολα πράγματα πίσω. Σταύρος, Καπουράνης και η μπάλα στα δίχτυα. Ο Λίζος θα πάρει την μπάλα. Ξανά Αλέξανδρος το σουτ, πολύ καλό. Και να αποβίσκει δίχτυα. 17. Ανέβασε ο Ρούπερ. Πάσα από τον Δροσερού δεν περνάει, ο Μάνος ξεφεύγει, κάνει και το σούτ, είχε βγει πολύ ο Ρόμπερτ. Καπουράνης είχε ανέβει αρκετά. Περνάει τώρα στο Χρήστο. Χρήστος στον Κωστή, μπάλα μου στα δίχτυα, δεν θα προηγηθεί από το φάουλ. Να μείνει όρθιος και να σκοράρει ένα ακόμη τέρμα. Μπάλα πίσω ο Χρήστος. Πάσα του στον Κωστή. Μέσα στην περιοχή εκείνο που να μην βρίσκεται μπροστά του και θα σκοράρει ένα ακόμη γκολ για την ομάδα του. Το οποίο είναι το έκτο του στο σημερινό παιχνίδι. Με τον Κώστα Αλέξανδρος πρώτος για τον Μπάρι. Το σουτ βρίσκει δίχτυα. Μειώνουν οι underdogs.